Γεια σας, είμαι ο Απόστολος. Αυτό είναι το τρίτο βίντεο της σειράς του πώς να φτιάξετε ένα ολοκληρωμένο νόμισμα από τη βασική λογική μέχρι animations και particles. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα νομίσματά μας prefabs, δηλαδή να τα αποθηκεύουμε σε φάκελο ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αργότερα ή ακόμα και σε άλλα projects, και επίσης θα του βάλουμε και ένα ηχητικό εφέ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπετε ότι έχω κρατήσει την ίδια σκηνή με ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Προτιμώ να παραμείνουν όλα στη θέση τους και να δημιουργήσω ένα καινούριο αντίγραφο των χρυσών νομισμάτων. Οπότε σε ένα από αυτά τα δύο χρυσά νομίσματα, κάνω δεξί κλικ Duplicate. Βλέπω ότι εμφανίζεται στην ιεραρχία μου και άμα πάνω αριστερά έχω επιλέξει τα βελάκια, μπορώ να τα τραβήξω και να τα φέρω μπροστά στο χαρακτήρα μου. Επίσης θα κάνω δεξί κλικ Rename και θα δώσω το ίδιο όνομα, Coin Gold. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα prefab του νομίσματός μας. Τι είναι όμως το prefab? Γενικά, αν τρέξετε στο ίντερνετ θα βρείτε έναν ορισμό του, αλλά για να το εμπεδώσουμε καλύτερα θα σας πω ποια είναι η λειτουργία στην περίπτωσή μας και για ποιο λόγο θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αν αποθηκεύσουμε το νόμισμά μας σε prefab, μπορούμε μετά με drag and drop να δημιουργούμε καινούργια νομίσματα, όπου όλα θα είναι βασισμένα στο αρχικό prefab που είναι στο φάκελο. Οπότε εγώ πρακτικά μπορώ να βάλω 10 τέτοια νομίσματα στην οθόνη και όλα θα είναι ακριβώς ίδια με αυτό που θα είναι στο φάκελο, δηλαδή με το αρχικό, με το πρωτότυπο. Τώρα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του project, μπορεί για παράδειγμα εγώ να αλλάξω γνώμη για το χρώμα του νομίσματος. Η διαδικασία να αλλάξω σε 10, 100 ή ακόμα και 1000 νομίσματα το χρώμα τους, σε κάθε ένα ξεχωριστά, θα ήταν αρκετά χρονοβόρα. Σίγουρα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιες τεχνικές για να γίνει πιο γρήγορα, αλλά και πάλι δεν είναι το επιθυμητό. Με το prefab, αυτά τα 10 ή 1000 νομίσματα βασίζονται στο αρχικό. Οπότε, άμα πάω στο φάκελό μου και επεξεργαστώ αυτό το ένα νόμισμα, το πρωτότυπο, τότε και σε όλα τα υπόλοιπα νομίσματα θα εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές. Γενικά αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά και για όσους έχουν κατεβάσει assets από το asset store της Unity, ίσως έχουν παρατηρήσει ότι πολλά αντικείμενα που σέρνουν μέσα στη σκηνή τους από το φάκελο είναι prefabs. Οπότε για να φτιάξω το prefab του νομίσματος, εγώ στα assets θα κάνω δεξί κλικ Create Folder για να φτιάξω έναν υποφάκελο που θα τον ονομάσω prefabs. Έπειτα, άμα κοιτάξω την ιεραρχία και με αριστερό κλικ και σέρνοντας, θα βάλω το νόμισμα από την ιεραρχία στο φάκελο. Και έτσι φτιάχτηκε το prefab. Βλέπουμε κιόλας ότι το αντικείμενο στην ιεραρχία έχει γίνει μπλε. Μπορούμε να το ανοίξουμε και να το επεξεργαστούμε, πατώντας το μικρό βελάκι που έχει δεξιά από το αντικείμενο ή πατώντας διπλό αριστερό κλικ στο νόμισμα που είναι στο φάκελο. Τώρα εγώ, αν και δεν χρειάζεται, θα μηδενίσω το position σε χ και z και θα δώσω μία μονάδα στον άξονα ψ. Αν και έπειτα που θα σύρουμε το νόμισμά μας πίσω στη σκηνή, αυτές οι τιμές θα αλλάξουν από μόνες τους. Μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να αποθηκεύονται οι αλλαγές με Ctrl S ή πατώντας το κουμπί Save που είναι πάνω δεξιά στο Scene. Και για να γυρίσουμε πίσω στη σκηνή μας, στο Hierarchy, πατάμε αυτό το μικρό βελάκι αριστερά από το όνομα του prefab. Και τώρα που έχουμε το πρωτότυπο, μπορούμε να το σύρουμε ή στο Hierarchy ή κατευθείαν στη σκηνή. Εγώ στην περίπτωση μου θα προτιμήσω το Hierarchy, για να πάρει κατευθείαν τις τιμές στο position που του έδωσα, δηλαδή 0,1,0. Από εκεί και έπειτα, χρησιμοποιώντας τα βελάκια, θα τοποθετήσω τα νομίσματα στη θέση τους. Να δούμε όμως πώς είναι και να σέρνω κατευθείαν τα νομίσματα στη σκηνή. Με αριστερό κλικ λοιπόν, σέρνω το νόμισμα και από ό,τι βλέπετε, προσπαθεί να βάλει το αντικείμενο όσο καλύτερα μπορεί με στη σκηνή με βάση τη θέση του ποντικιού. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα νομίσματα δεν είναι στο ίδιο ύψος με τα υπόλοιπα. Οπότε έχοντας επιλέξει και τα τρία μαζί, αλλάζω το ψ να ισούται με ένα και με αριστερό κλικ σέρνοντάς τα, τα κατεβάζω πιο κάτω στην ιεραρχία, να είναι μαζί με τα υπόλοιπα. Σκέφτηκα πως θα ήταν ωραίο να φτιάξουμε ένα μεγάλο νόμισμα, όπως είχαμε κάνει και στο πρώτο επεισόδιο. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε και μια τεχνική που λέγεται prefab variant, δηλαδή να φτιάξουμε ένα νόμισμα που θα είναι και αυτό prefab, αλλά θα είναι παραλλαγή του αρχικού. Για να το κάνουμε αυτό θα πάρω ένα από τα νομίσματα, θα κάνω δεξί κλικ Rename σε Coin Gold Mega και όπως πριν θα το σύρω στο φάκελό μας Prefabs. Το σύστημα βλέπει ότι είναι ήδη Prefab και ρωτάει άμα θέλει να είναι ένα Original Prefab, δηλαδή να είναι ξεχωριστό από μόνο του, ή άμα θέλει να είναι Prefab Variant, δηλαδή να είναι μια παραλλαγή του αρχικού και να βασίζεται σε αυτό. Τώρα που το φτιάξαμε λοιπόν, μπορούμε να το επεξεργαστούμε όπως είπαμε δύο τρόπους, αυτή τη φορά πατήσουμε το μικρό βελάκι δίπλα από το όνομα. Βλέπουμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα εκτός από το αντικείμενό μας γκριζαρισμένο. Η αλλαγή που θα κάνω λοιπόν για το νόμισμα είναι να αλλάξω το scale σε 2,2,2.
κάνοντας save και πηγαίνοντας πίσω, θα προσθέσω και άλλα δύο μεγάλα νομίσματα. Και όπως πριν, το μόνο που θα κάνω είναι να τα υψώσω και να τα κατεβάσω στην ιεραρχία. Επίσης, αυτά τα μεγάλα νομίσματα θα πρέπει να έχουν και μεγαλύτερη αξία, όπως το πρώτο επεισόδιο. Οπότε, άμα πάω να επεξεργαστώ το prefab με διπλό αριστερό κλικ, θα πάω στο σκριπτάκι coin που έχουμε φτιάξει και θα αλλάξω την τιμή από 1 σε 5. Και πάλι δεν ξεχνάω να κάνω save με Ctrl-S. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε μεγάλο νόμισμα έχει αξία 5. Τώρα θα προσθέσουμε κάτι αρκετά σημαντικό στο νόμισμα, όπου είναι ο ήχος. Είναι ένας από τους τρόπους μαζί με την εικόνα που καταλαβαίνει ο παίκτης ότι πήρε το νόμισμα. Για να προσθέσουμε ήχο στο νόμισμά μας, πάμε στο φάκελο Prefabs και ανοίγουμε με διπλό αριστερό κλικ το αρχικό νόμισμα και όχι το μεγάλο. Και μην ανησυχείτε, εφόσον κάνουμε αλλαγές στο πρωτότυπο νόμισμα, οι αλλαγές θα γίνουν και στα μεγάλα νομίσματα, χωρίς να χρειάζεται να τα επεξεργαστούμε. Βλέποντας λοιπόν ότι έχουμε τόσα components μαζί και το σκριπτάκι μας, θα χρειαστούμε και ένα audio source, μια πηγή ήχου. Για να προσθέσουμε αυτό το component, πατάμε Add Component και γράφουμε Audio Source. Και βλέπουμε ότι προσθέθηκε. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πειράξουμε, αλλά το κυριότερο είναι να πούμε στο Audio Source ποιον ήχο να παίζει. Οπότε, ή με drag and drop, ή πατώντας το μικρό κυκλάκι, επιλέγουμε τον ήχο που θέλουμε. Για εμένα, είναι αυτός ο ήχος που θα ακούσετε τώρα. Εφόσον το βάλαμε, θα αλλάξω και το tick που λέει Play on Awake, γιατί δεν θέλουμε με το που φορτώσει το νόμισμα να παίξει ο ήχος. Το πότε όμως θα παίξει ο ήχος? Φυσικά όταν παίρνουμε το νόμισμα. Δηλαδή τώρα πρέπει να γράψουμε λίγο κώδικα ώστε να παίζει ο ήχος την ώρα που παίρνουμε το νόμισμα. Αποθηκεύουμε και βγαίνουμε λοιπόν από το prefab του νομίσματος, πηγαίνουμε στα assets, scripts και ανοίγουμε με διπλό αριστερό κλικ το σκριπτάκι coin. Τώρα μέσα στο τελευταίο εμφολευμένο if πρέπει να παίξουμε τον ήχο. Με παρόμοιο τρόπο όπως πήραμε τον player, πρέπει να πάρουμε το reference στο audio source. Φτιάχνουμε λοιπόν μια καινούργια μεταβλητή τύπου audio source, όπου την ονομάζουμε απλά audio source, και ισούται με get component, όπου ψάχνει για audio source. Και μετά κάνουμε τον έλεγχο if audio source διάφορο ίσο του null, δηλαδή δεν είναι null, δηλαδή βρήκαμε την πηγή ήχου, τότε γράφουμε audio source.play, όπου θα παίξει τον ήχο μας μία φορά. Τώρα ένα πρόβλημα που δημιουργείται είναι πως το νόμισμα καταστρέφει τα καριά με την destroy. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε χρησιμοποιώντας άλλη overload μέθοδο destroy, δηλαδή πολύ απλά στην destroy game object συμπληρώνουμε ένα κόμμα, ένα f. Δηλαδή θέλουμε να καταστρέψει το αντικείμενό μας, αλλά πρώτα να περιμένει ένα δευτερόλεπτο. Όμως κατά την επαφή θα πάρουμε το νόμισμα, θα παίξει ο ήχος, αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα του ενός δευτερολέπτου μπορεί να γίνει κάποιο λάθος και να ξανακληθεί on trigger enter, να προσπαθήσει να πάρει δύο φορές το νόμισμα. Αυτό δεν το θέλουμε και η λύση είναι να αφαιρούμε το σκριπτάκι coin, δηλαδή να το αφαιρούμε τη λογική. Για να αφαιρέσουμε λοιπόν ένα component, πάλι καλούμε την destroy, αλλά βάζουμε παράμετρο this, δηλαδή θέλουμε να καταστρέψουμε το component, το σκριπτάκι δηλαδή που βρισκόμαστε. Αυτή είναι μία λύση που βρήκαμε στο πρόβλημα. Μία άλλη λύση, που πολλές φορές μπορεί να είναι και καλύτερη, είναι τα ηχητικά F1 ευρισκόντουσαν π.χ. στο game logic, που ξέρουμε ότι δεν θα καταστραφεί. Αλλά για αυτά τα βίντεο θέλουμε το νόμισμα ως να είναι αυτόνομο. Οπότε το κάθε νόμισμα θα έχει το δικό του ηχητικό εφέ. Τελειώσαμε λοιπόν. Και άμα πάμε τώρα στη Unity και τρέξουμε την εφαρμογή, θα δούμε πως τα νομίσματα που προέρχονται από prefabs λειτουργούν και παίζουν και τον ήχο που θέλουμε. Παρατηρήστε όμως ότι τα νομίσματα δεν καταστρέφονται κατευθείαν και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο μάτι. Μην ανησυχείτε, αυτό δεν είναι λάθος, γιατί στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με animations, δηλαδή και το τι θα φαίνεται σε αυτό το παίκτη, σε αυτό το ένα δευτερόλεπτο που καταστρέφεται το νόμισμα. Αυτά όμως ήταν και για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησα. Αφήστε μου στα σχόλια αν έχετε κάποια απορία σχετικά με το βίντεο, άμα θέλετε να εξηγήσω κάτι παραπάνω ή άμα έχετε κάποιες άλλες ιδέες που θέλετε να μοιραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.